Μία τραπεζική κάρτα σε ρόλο ηλεκτρονικού πορτοφολίου που θα περιέχει μέρο των επιδοτήσεων που δικαιούνται λύνει άμεσα το πρόβλημα ρευστότητα που αντιμετωπίζουν οι αγρότε προκειμένου να καλύψουν τι δαπάνε που απαιτεί η νέα καλλιεργητική περίοδο που έχει ανοίξει. Η κάρτα αγρότη που διαθέτει η Τράπεζα Πυραιό από όλα τα καταστήματά τη δίνει τη δυνατότητα στου αγρότε να έχουν τώρα στην τσέπη του μέρο των επιδοτήσεων που θα λάβουν ω γνωστόν πολύ αργότερα. Δικαιούχοι είναι οι αγρότες ηλικίας έως 70 ετών που λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις, δηλαδή άμεσες ενισχύσεις ΚΑΠ. Η κάρτα αγρότη αποτελεί ένα μοντέρνο, συμφέρον και προσωποποιημένο χρηματοδοτικό εργαλείο, καθώς το όριο κάθε κάρτας προσδιορίζεται ξεχωριστά για κάθε αγρότη με βάση την ετήσια επιδότηση που δικαιούται. Το όριο ανοίγει το Φεβρουάριο κάθε έτους και κλείνει με την καταβολή των επιδοτήσεων του τελευταίου μήνε του έτους, Οπότε και εξοφλείται η κάρτα. Η συγκεκριμένη κάρτα δεν έχει έξοδα έκδοση. Όπω διευκρινίζεται, το μόνο έξοδο είναι το επιτοκιακό κόστο από τη χρήση τη κάρτα και ανάλογα με το ποσό που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Επειδή όμω η χρήση τη κάρτα γίνεται σταδιακά και ο χρόνο χρήση τη είναι μικρότερο του έτου, για παράδειγμα Φεβρουάριο με Νοέμβριο, η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Αν κάποιο χρησιμοποιήσει σταδιακά το όριο τη κάρτα για 6 μήνε, τότε η πραγματική επιτοκιακή επιβάρυνση διαμορφώνεται σε περίπου 3%. Προφανώ, για του αγρότε που μέσα στον χρόνο δεν έκαναν χρήση τη κάρτα, το επιτοκιακό κόστο είναι μηδενικό. Όπω έχει ανακοινώσει η Τράπεζα, η κάρτα θα εμπλουτίζεται συνεχώ με ειδικέ προσφορέ εκπτώσεων προ του αγρότε για προϊόντα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων του πρωτογενού και άλλων τομέων τη οικονομία.